Πάτνα. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους Γιώτα, 13 εδάφιο. «Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουσιν επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν και πώς θέλουσι πιστεύσει εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν και πώς θέλουσι να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο εκηρύττων και πώς θέλει κηρύξει εάν δεν θέλουσιν κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένον πως ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαΐας λέει: Κύριε, τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών? Άρα η πίστη είναι εξακοής δε ακοήδια του Λόγου του Θεού. Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν? Μάλιστα, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Αμήν». Να διαβάσουμε και από τη σελίδα 1079 από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δευτέρα, γάμα κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Γάμα 8, σελίδα 1079. «Εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσ λογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμείς ημάς, μη θέλω να απολεστώσει την εσ, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου κλέπτης ενικτή. Καθήνει η ουρανή, θέλουσιν παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσιν διαλυθεί. Και η γη και τα ναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σκυπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού. Καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσιν διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσιν χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτή νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Και να πάμε και στη σελίδα 1088, να διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφια. Σελίδα 1088, τρίτο κεφάλαιο, 7 εδάφια. «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του σατανά, ήδινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμει αυτούς να έλθωσιν και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα στον λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης διανδοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως κράτη εκείνο το οποίο έχεις δι' να μη λάβει μη δεις τον στέφανό σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέον. Ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν». Είναι γεγραμμένο, αδερφοί αγαπητοί, και η Γραφή
δεν δύναται να αναιρεθεί σε καμία περίπτωση. Είναι γεγραμμένο ότι έρχεται καιρός που ο Θεός θα κάνει σεισμό και θα σύσει όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Ένα σεισμό όχι γήινο, ένα σεισμό πνευματικό. Και στο σεισμό αυτό θα αποκαλυφθεί μία εκκλησία αγία, τέλεια, αμόμητος, ένδοξος. Μία εκκλησία της οποίας η δόξα θα είναι μεγαλυτέρα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μία εκκλησία την οποία 2000 χρόνια εργάζεται ο Θεός για αυτές τις μέρες και μία εκκλησία την οποία ο Κύριος θα δημιουργήσει. Μία εκκλησία στην οποία η εντολή δεν είναι η ίδια με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία στην οποία είπε «Καθίσατε στην Ιερουσαλήμ και θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα είστε ικανοί να είστε μάρτυρες δικοί μου και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και σε όλα τα έθνη, πράγμα το οποίο έγινε». Μια εκκλησία όμως την οποία τώρα ο προφητικός λόγος του Θεού λέει «Ζητείτε ιετών τον καιρό της εψίμου βροχής». Πολλοί προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ένας είναι ο μεγαλύτερος. Πολλές εκκλησίες στην Καινή Διαθήκη, βασίλισσες, παλακές, νεάνιδες, μία είναι η εκκλησία του Χριστού που θα παραλάβει η περιστερά του, η αμόμητός του, που είναι γεννημένη από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και ίδια με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και είναι γεγραμμένο ότι μετά το σεισμό αυτό, τον οποίο ο Θεός θα κάνει και θα συστεί όχι μόνο η γη, αλλά και ο ουρανός και η γη, τότε θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, ώστε εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη του Θεού και όχι των αγγέλων, όπως μερικοί ανόητοι διδάσκουνε. Η σάλπιγγα του Θεού η τελευταία, η πρόσκληση του Θεού η τελευταία προς την Εκκλησία. Και όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι και ταυτόχρονα οι ζώντες εν Χριστώ θα μεταμορφωθούν, θα αρπαχθούν. Η απάντηση του Κυρίου στον αέρα, εκεί που μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι κατοικεί ο άρχοντας της εξουσίας του αέρα, ο διάβολος και σατανάς. Εκεί που κατοικεί ο άρχοντας της εξουσίας του αέρα, εκεί θα συναντήσει ο Χριστός την Εκκλησία και η Εκκλησία το Χριστό. Όχι στο μέσο ουράνιμα, στον αέρα. Δεν λέει πουθενά για μεσουράνημα. Εκεί στις πύλες της κόλασης, εκεί που βασιλιάς είναι ο κοσμοκράτορας του σκότους, εκεί θα αποκαλυφθεί η δόξα του εσχάτου οίκου, η αναστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αυτό θα γίνει γιατί είναι προφητευμένο. Αλλά όπως τότε που ήρθε ο Χριστός υπήρξε Ιωάννης ο Βαπτιστής
ο οποίος ανέβηκε στο όρος και φώναξε, ο Θεός έρχεται και θα αποκαλυφθεί η δύναμη του Θεού και θα πάρει στην αγκαλιά του τα προβατά και τα δικά του και τα αρνιά τα έξω και θα τα θυλάσει και θα τα οδηγήσει. Τώρα υπάρχει ένας άλλος Ιωάννης. Η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών, της οποίας η δόξα είναι μεγαλύτερη της πρώτης. Είναι η περιστερά, η μία. Τότε ήταν μία. Τώρα είναι πολλές. Βασίλισσες, παλακές, νεάνιδες. Αλλά μία η περιστερά του Χριστού. Μία η Εκκλησία του Χριστού. Μία ο οίκος του Θεού του ζώντος. Αυτή που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και μακάρι όσους ο Θεός εργάζεται για να δημιουργήσει αυτή την Εκκλησία. Όταν ρώτησε τον Πέτρο, τι να με λέγουν οι άνθρωποι, τι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, είπε, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και ο Κύριος απάντησε, «Αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου ουράνιος. Και εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου». Άρχισε και τελειώνει η οικοδομή. Μια οικοδομή μοναδική. Μια οικοδομή η οποία θα βασιλεύει σε όλο τον ουρανό εις τους αιώνες των αιώνων. Ο μικρότερος, ο ελάχιστος της βασιλείας, της εκκλησίας αυτής είναι μεγαλύτερος. Θα είναι μεγαλύτερος του μεγαλύτερου των προφητών. Και αν το έργο το οποίο έκανε ο Θεός με τον Ιωάννη είναι υπερθαύμαστο, καθώς πήρε έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί, τον έβαλε εκεί στην έρημο να τρώει μέλι και άγριο μέλι και ακρίδες, ντυμένος με τρίχες από γκαμήλες και δερμάτινη ζώνη, μόνος του, μέχρι να φτάσει ο καιρός της ταπεινώσεως που τελειώνει. Και τότε τον ανέβασε στο όρος. Και τώρα είναι ο καιρός, αδερφοί, που κάποιος θα τους ανεβάσει στο όρος. Κάποιος που τους διάλεξε, αλλά και τον διάλεξαν. Κάποιος που τους διάλεξε τον καιρό της ταπεινώσεως και τον διάλεξαν τον καιρό της ταπεινώσεως. Για να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού τον καιρό της αποστολής. Μεγαλειώδες το έργο του Κυρίου. Φοβερό. Αν το δεις θα πέσεις κάτω σαν νεκρός. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει ότι η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη της πρώτης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει τι σημαίνει δόξα Θεού, δόξα Εκκλησίας, δόξα αρπαγής. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει το έργο που θα κάνει ο Χριστός τις έσχατες ημέρες για να μαζέψει όλα τα αρνιά Του, όλα τα προβατά Του, όλους να Τους θυλάσει, όλους να Τους ευλογήσει για να στείλει τον Χριστό να Τους παραλάβει. Τη φοβερή ημέρα, τη φοβερή προετοιμασία, τι φοβερό έργο, τι δόξα είναι αυτή. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εκτός και λίγο τόσο τραβήξει ο Θεός το κάλυμα για να δεις αυτό το υπέροχο, ένδοξο, παντοδύναμο Ιησού Χριστό στη δόξα Του, στη δόξα Του, στην Εκκλησία τη δική Του.
και η δόξα του Χριστού είναι η ένδοξη εκκλησία την οποία θα παραλάβει. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, γιατί μιλάμε. Η δόξα του απαυγάσματος της δόξης του Θεού είναι η εκκλησία, η εκκλησία των εσχάτων ημερών, η εκκλησία την οποία θα δημιουργήσει, η εκκλησία την οποία θα παραλάβει. Αλληλούια. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας φυλάξει όσο χρειάζεται να μείνουμε στην έρημο, να μείνουμε. Ο Θεός να μας φυλάξει όταν χρειαστεί να ανέβουμε στο όρος, να ανέβουμε. Ο Θεός να μας φυλάξει και να μας αξιώσει, όχι να δούμε από μακριά, αλλά να ζήσουμε από μέσα τη δόξα του παντοδυνάμου Θεού, τη δόξα του Χριστού, αλλά να ζήσουμε τη δόξα της Εκκλησίας των εσχάτων ημερών. Φοβερό είναι. Φοβερό να ζήσεις, να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο εργάζεται και δημιουργεί ο Χριστός. Φοβερό. Ανθρωπίνος απίστευτο. Μη αντιληπτό, αλλά είναι το έργο του Χριστού. Γιατί αμέσως μετά θα φύγει η χάρη του Θεού. Αμέσως μετά θα κυριαρχήσει ο άρχοντας του αέρος, κοσμοκράτορας του σκότους. Θα αποκαλυφθεί και η γη θα γίνει ρημάδια. Γιατί και μέσα από αυτή την τρομακτική κατάσταση ο Θεός θα σώσει πρώτα το λαό Ισραήλ, καθώς θα στείλει πνεύμα χάριτος και οικεσιών, όπως το έχει προφητεύσει και όπως το έχει υποσχεθεί. Για 7 χρόνια φοβερά. Όσο φοβερή θα είναι η δόξα της Εκκλησίας, τόσο φοβερά απ' την ανάποδη θα είναι η ταλαιπωρία της εφταετίας. Ακραίες καταστάσεις, θεϊκές καταστάσεις. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας δώσει σοφία και σύνεση, βουλή και δύναμη, ευσέβεια και γνώση και ιδιαίτερος φόβο Θεού. Η θεοφόβος του Θεού να πλημμυρίσει την καρδιά όλων μας για να ζήσουμε τη δόξα της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία ξεκινάει από μικράν δύναμην και θα τελειώσει στην υπερπάσαν δύναμη και δόξα. Είναι η Εκκλησία των εσχάτων ημερών. Η Εκκλησία που χαρακτηριστικό έχει την αγάπη της φιλαδελφίας. Για να καταλάβεις αν θα είσαι μέσα σε αυτή την Εκκλησία και θα ζήσεις τη δόξα της Εκκλησίας αυτής, ερεύνησε την καρδιά σου αν αγαπάς όλους τους αδελφούς σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Εάν όχι, φοβού τον Θεό, μετανόησε και ζήτησε πληστής Πνεύματος Αγίου την αγάπη του Θεού Πατρός να εκχέει ο Θεός την καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου, να σε μεταμορφώσει σε δούλο αγάπης
μέλος της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, για να σε κάνει άνθρωπο εκλεκτό με αποστολή. Και η αποστολή σου είναι φώναξε. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως να παραλάβει μία εκκλησία, αυτή την εκκλησία. Αυτή ήταν η αποστολή του Ιωάννου. Αυτός είναι ο Χριστός. Η αποστολή της εκκλησίας είναι αυτός είναι ο Χριστός. Έρχεται να παραλάβει μία εκκλησία, την περιστερά του. Φοβερή αποκάλυψη, φοβερή αποστολή, φοβερό έργο. Ποιος όμως θα υπομείνει έως τέλους την έρημο και το ανέβασμα στο όρος? Μόνο αυτός που, όπως ο Ιωάννης, αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο έργο του Θεού. Χωρίς φόβο. Δεν δίσταζε να λέει ότι του λέγει ο Χριστός, ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Δεν δίσταζε να κάνει ότι του λέγει ο Θεός. Δεν δίσταζε να ταπεινωθεί. Δεν δίσταζε να υψώνει τον Χριστό και να τον δοξάζει. Ενώ όλοι οι άνθρωποι έβλεπαν σε Αυτόν. Δεν είναι εύκολο. Όλοι οι άνθρωποι να μαζεύονται, πάσα η Ιουδαία, πάσα η Ιεροσόλυμα, όλη η Γαλιλαία μαζεύονταν να βαφτιστούν υπ' Αυτόν, και Αυτός όσο πιο πολύ ερχόντουσαν τόσο πιο πολύ ταπεινωνότανε, δείχνοντας τον Χριστό, την αποστολή του. Ποτέ δεν είπε «σε μένα ήρθανε, εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο, φωνή, βόντος, εν τη ερήμο, τίποτα άλλο δεν είμαι». Αυτός που έρχεται είναι τα πάντα. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Τον ευλόγησε όχι εδώ στη γη. Τον ευλόγησε εκεί στον ουρανό, κάνοντάς τον ανάμεσα σε όλους αυτούς που θα επισυναχθούν στο τέλος της εφταετίας από τους αγγέλους μεγαλύτερο και πρώτο. Πρώτο και μεγαλύτερο των προφητών. Μικρά δύναμη. Με μικρά δύναμη ξεκινάει η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Αλλά έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Φυλάει το Λόγο του Θεού και δεν φοβάται ώστε να αρνηθεί το όνομα του Κυρίου. Η λογική, η ζωή της Εκκλησίας την οποία πρόκειται να δοξάσει ο Θεός και να παραλάβει ο Θεός είναι φυλάω το Λόγο του Κυρίου και δεν φοβάμαι να αρνηθώ το όνομα του Χριστού σε κανένα περιβάλλον, σε καμία κατάσταση. Δεν φοβάμαι να ελέγξω, όχι εγώ έτσι, η Εκκλησία του Χριστού. Δεν φοβάται να ελέγξει την αμαρτία, την παράβαση και την ανομία. Δεν φοβάται τον Ηρώδη. Δεν φοβάται τους γραμματείς, τους αρχιερείς και τους φαρισαίους. Έναν φοβάται, το Θεό που τον εξέλεξε, τον δημιούργησε και τον απέστειλε. Το πλήρωσε ο Ιωάννης με αποκεφαλισμό. Η Εκκλησία του Χριστού θα το πληρώσει με τη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, για τον Χριστό και την Εκκλησία Του.
αλλά και αυτή την Εκκλησία, τη μία, την περιστερά, που φυλάει το Λόγο του Θεού και δεν αρνείται το όνομα του Χριστού και δεν φοβάται τίποτα. Δεν φοβάται. Δεν φοβάται ανθρώπους, δεν φοβάται καταστάσεις, δεν φοβάται τον Ηρώδη, δεν φοβάται τον κόσμο, δεν φοβάται τον διάβολο, δεν φοβάται τίποτα, γιατί ο Χριστός είναι μαζί της. Γιατί ο Θεός είναι μαζί της. Γιατί όλες οι δυνάμεις του ουρανού σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει ότι οι άγγελοι επιθυμούν να εγκύψουν, να βρεθούν μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε τι σημαίνει άγγελοι στον ουρανό? Δόξα. Δύναμης. Αρχάγγελος Μιχαήλ, Αρχάγγελος Γαβριήλ, Χερουβίμ, Σεραφείμ, στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Ξέρετε τι θα πει βασιλεία των ουρανών? Και όλη αυτή η δύναμη έχουν στρέψει την προσοχή τους με ζήλια σε εισαγωγικά, βλέποντας αυτούς εδώ τους ασήμαντους. Βλέποντας τότε έναν άντρα 30 χρονών που δεν έχει τίποτα, δεν έχει κανέναν, είναι μόνος του στον κόσμο. Άρα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εν δυνάμει μέσα του. Όλες οι δυνάμεις των ουρανών, Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, αρχάγγελοι, άγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, ξέρουν τι πρόκειται να γίνει. Και ο διάβολος ξέρει ότι είναι λίγες οι μέρες του, τελειώνει, και τρίζει τα δόντια του. Η προσοχή όλων των πνευματικών δυνάμεων είναι στραμμένες στην Εκκλησία του Χριστού. Στην Εκκλησία που φυλάει το Λόγο του Θεού, δεν αρνείται το όνομα του Χριστού, κι ας έχει τόσο μικρή δύναμη. Σε αυτή την Εκκλησία ο Χριστός είναι που υπόσχεται ότι θα δώσω, έδωσα θύρα ανεωγμένη, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει, γιατί εγώ την ανοίγω. Και εγώ είμαι αυτός που ανοίγει και κανείς δεν κλείνει. Είναι αυτός που κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Και όλες οι άλλες εκκλησίες θα έχουν κλειστές τις πόρτες. Μία εκκλησία θα έχει ανοιχτή πόρτα, η περιστερά του Χριστού, που φυλάει το Λόγο του Θεού και δεν αρνείται το όνομα του Χριστού, που δεν φοβάται, που υψώνει φωνή ισχυρά λέγουσα, ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του, με βεβαίωση και αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Πώς να σας το δώσω να το καταλάβετε, να το καταλάβετε, να το καταλάβουμε? Όταν γίνεται ένας γάμος, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο γαμπρό και την ύφη. Όταν ετοιμάζουν την ύφη και το γαμπρό, χαρά, στολίσματα, τα καλύτερα. Αυτό γίνεται τώρα, αδερφοί. Ο ουρανός ετοιμάζει την ύφη, τη στολίζει, της βάζει τα ωραίο νηφικό, την ετοιμάζει για το γάμο. Κύριε, να είμαι μέσα, σε παρακαλώ, σε αυτή την Εκκλησία. Και όταν ανοίγει θύρα νεωγμένη, όταν δίδει θύρα νεωγμένη ο Χριστός, τότε, όπως τότε,
πάσα Ιεροσόλυμα, πάσα Ιουδαία, πάσα η Γαλιλαία, όλοι έρχονταν να βαφτιστούν υπό του Ιωάννου. Έτσι και ακόμη περισσότερο. Λέει η Γραφή και δεν δύναται να αναιρεθεί ο λόγος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο κόσμος να χαλάσει. Και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι εις αυτό το όρος του οίκου του Κυρίου, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, την εκκλησία των εσχάτων ημερών. Και πολλοί λαοί θα πηγαίνουν και θα λένε, ελάτε να ανεβούμε στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού. Εκεί θα διδάξει μας τα σωδούς αυτού και εκεί θα περπατήσουμε στα μονοπάτια αυτού. Όλα τα έθνη, πάντα τα έθνη και πολλοί λαοί θα σειραίωνε, γιατί είναι θύρα νεωγμένη ακόμη και από τη συναγωγή του σατανά. Θα έρχονται και θα ομολογούνε πρώτον Ιησούν Χριστόν Κύριον, δεύτερον Εκκλησία αγαπημένη του Χριστού και τρίτον ο Κύριος έρχεται να παραλάβει αυτή την Εκκλησία. Θέλω να είμαι μέσα, Χριστέ μου. Αδελφοί, μην το χάσουμε αυτό. Ο φόβος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μας κρατήσει. Γι' αυτό προσέχετε πώς ζείτε, πώς στεκόσαστε, πώς σκέφτεστε, πώς ομολογείτε, τι λέτε. Ένα είναι το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, ζήλος Θεού. Με το να μασάμε τσίχλες, να καθόμαστε σταυροπόδι μέσα στην Εκκλησία και να χασμουριόμαστε, αυτό είναι ένδειξη ότι δεν έχεις καταλάβει που είσαι. Όταν φοράς το μαντιλάκι σου με προσοχή, είναι ένδειξη ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Την απόδειξη την έχει ο Θεός στα χέρια του, γιατί μόνο αυτός ξέρει τις καρδιές μας. Με σέβας και με βλάβια, με εδώ και σοφροσύνη, με φόβο Θεού, τουλάχιστον από εδώ και στο εξής, να περπατάμε την οδόν του Κυρίου. Τουλάχιστον από εδώ και στο εξής. Και το βασικό χαρακτηριστικό, επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου. Κι εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέει, «Δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, όπως θεωρούν τούτο μερική βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, κάνει υπομονή με μας». Γι' αυτό δεν έχει έρθει ακόμη. Κάνει υπομονή με μας, γιατί θέλει όλοι να έρθουμε σε μετάνοια και να σωθούμε. Μακροθυμεί με μένα, μακροθυμεί με σένα, μακροθυμεί με τους άλλους που δεν έχουν έρθει ακόμη. Και εσύ. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να συμμετάσχω στην αρπαγή της Εκκλησίας. Να μακροθυμώ και να κάνω υπομονή με όλους. Να μην τις υποτιμώ, να μην τους εξουθενώ, να μην τους ονειδίζω. Να προσεύχομαι για αυτούς. Μα είναι στη συναγωγή του σατανά. Πολλούς από εκεί θα φέρει. Τα δικά του πρόβατα από παντού θα μαζέψει. Μη γίνεις εσύ αφορμή κάποιον που έχει καλέσει ο Θεός να μην μπορεί να έρθει μέσα. Άνοιξε την αγκαλιά σου. Κάνε υπομονή. Θα του σώσει ο Κύριος.
να φυλάξουμε το λόγο της δικής του υπομονής. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός εργάζεται. Έργο μέγα, σωτηρία μεγάλη. Πάντα τα έθνη, πολλοί λαοί. Όμως ακόμη, εσύ ξέρεις ότι έρχεται ταχαίως ο Χριστός. Η Εκκλησία του Χριστού το ξέρει. Το βλέπει, το διακρίνει, το καταλαβαίνει, το αναγνωρίζει, το κηρύττει. Όμως πρόσεξε, κράτα αυτό το οποίο έχεις, γιατί κινδυνεύεις να πάρει άλλος το στέφανό σου. Μην το χάσεις. Τι έχουμε, το Χριστό, την Εκκλησία, τα αδέρφια μας. Τι έχουμε, το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Τι έχουμε, την παρουσία του Θεού, την αγάπη του Θεού. Τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού. Αυτό το οποίο έχεις, κράτα το, μην το χάσεις. Κράτα το σφιχτά, ο Χριστός το έδωσε. Το Χριστό έχουμε. Γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος άλλος να πάρει το στέφανό σου. Πολλοί εκείνη την ημέρα θα λένε, άνοιξον εις ημάς, εν το ονόματι σου προφητεύσαν, εν το ονόματι σου κάναμε θαύματα πολλά, εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια. Και με κλειστή την πόρτα θα ακουστεί η φωνή από μέσα, υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Αδελφοί, είναι φοβερή η δόξα του Θεού, αλλά είναι και τρομακτική η εφταετία του Αντίχριστου. Μας χαρίζεται η δόξα του Θεού. Κράτα το αυτό που έχεις. Κράτα το. Δεν υπάρχει μετά την αρπαγή μετάνοια. Έχει υπάρχει άλλη οικονομία. Θα αγωνιστείς να μην βάλεις το χάραγμα. Όλα θα είναι μέσα στην κατάρα του Θεού, μέσα στην οργή του αρνίου του εσφαγμένου. Απ' μια μεριά θα είναι η οργή του αρνίου του εσφαγμένου στους ανθρώπους και απ' την άλλη μεριά θα είναι η οργή του Αντίχριστου σε αυτούς που δεν απείλαυσαν την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό τώρα είναι καιρός να νικήσουμε. Να νικήσουμε την καρδιά μας, να νικήσουμε τις σκέψεις μας, να νικήσουμε το περιβάλλον μας, να νικήσουμε την απιστία μας, να νικήσουμε τις μέρημνες. Ο Απόστολος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει κάτι που είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, αν το σκεφτούμε, λέγοντας προσέχετε στους εαυτούς σας, μήπως βαρεθεί η καρδιά σας, βαρύνει η καρδιά σας από κρεπάλης, μέθης, μεριμνών βιωτικών και έρθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, αγοράζοντες, πολλούντες, οικοδομούντες, κρεπάλοι, μέθη, μέριμνες βιωτικές, όπως τον καιρό του Νόε, και δεν κατάλαβαν και εύκολα βαραίνει η καρδιά, βαριέται η καρδιά και θα έρθει ως κλέπτης ενικτή ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του, ως παγής θα επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης γης. Γι' αυτό εσείς αγρυπνείτε. Και με αυτό θα τελειώσουμε, αδερφοί, γιατί είναι το μήνυμα από τον ουρανό. Αγρυπνείτε, δεόμενοι εν παντί καιρό,
Παραλαμβάνω. Αγρυπνείτε, δεόμενοι εν παντή καιρό, γιατί τότε μόνο θα καταξιωθείτε να εκφύγετε. Πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωσι και να σταθείτε μπροστά στον Υιόν του ανθρώπου. Αγρυπνείτε, δεόμενοι εν παντή καιρό. Και μάλιστα το κείμενο λέει γρηγορείτε, βιαστείτε. Και ο Απόστολος Πέτρος, θυμίζω, λέει, επειδή λοιπόν όλα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είσαστε εσείς? Σε άγιες συναναστροφές, σε ευσέβεια, προσμένοντες αλλά και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, δια της οποίας οι ουρανοί πυρούμενοι θα διαλυθούνε και τα στοιχεία πυρακτούμενα θα εξαφανιστούνε. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομαι, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Δύο δρόμοι ιδού θέτω ενώπιον σας, έλεγε ο Χριστός, ο Θεός, την οδό της ευλογίας και την οδό της κατάρας. Εκλέξατε ποια οδό θέλετε να ακολουθήσετε. Ο Θεός, το γεγονός που μας έφερε εδώ, αποδεικνύει ότι μας εξέλεξε. Αλλά μην ξεχνάμε, πολλοί και εκλειμμένοι, ολίγοι εκλεκτοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να δυνηθείτε, να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωσι. Αμήν, Χριστέ.